Λοιπόν, η επόμενη μέρα, φίλες και φίλοι, όπως σας είπαμε, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Ζαρτιώτη σήμερα και δύο μικρούς φίλους, θα τους παρουσιάσουμε σε λίγο. Ο κύριος Γιώργος Ζαρτιώτης είναι ομοσπονδιακός προπονητής πολεμικών τεχνών, θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα, αφού τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, φίλε Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλημέρα, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να καλημερίσουμε και τους δύο μικρούς φίλους. Ο ένας είναι γιος σου, είπαμε, έτσι. Είναι ο Θανάσης ο Ζαντιώτης. Ο Θανάσης ο Ζαντιώτης. Και ο Ηλίας ο Πίκης. Και ο Ηλίας ο Πίκης. Να σας καλημερίσουμε και εσάς, παιδιά, στο στούντιο. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα γίνει κάτι μοναδικό στο Λυσίβας, φίλε Γιώργο. Τις επόμενες μέρες, 28 Αυγούστου με 1η Σεπτεμβρίου, και για 5 μέρες διοργανώνουμε για πρώτη φορά κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο νησί, αλλά ίσως είναι και πρωτόγνωρο για όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Είναι ένα tour and training πολεμικών τεχνών. Είναι συνδυασμός προπόνησης και τουρισμού. Θα έχουμε ένα μετακινούμενο στρώμα, το οποίο το ονομάζουμε τατάμι εμείς, και στα πιο σημαντικά σημεία του νησιού θα γίνουν προπονήσεις. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία οι συμμετέχοντες να δουν από κοντά τις ομορφιές του νησιού, αλλά να κάνουν και αυτό που αγαπάνε, την ενασχόλησή τους με τις πολεμικές τέχνες και με την αυτοάμυνα. Έχουμε καλέσει 4 παγκόσμιους πρωταθλητές. Ο ένας μάλιστα είναι και από το εξωτερικό, είναι από τη Γαλλία, είναι ο Μπέρταν Ναμουσού, 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο Jiu-Jitsu και μεγάλος πρωταθλητής στα Mixed Martial Arts, το MMA. Είναι ο Γιώργος Οτζάνος, ο οποίος είναι ένα μεγάλο ταλέντο του ελληνικού αλλά και του διεθνούς καράτε, παγκόσμιος πρωταθλητής και αυτός επίσης. Είναι ο Ντέιβιτ Οδημόπουλος, ο οποίος είναι πανευρωπαϊκός πρωταθλητής στο grappling, δηλαδή στη μάχη εδάφους με γκι και νο γκι, δηλαδή με στολή αλλά και με ισοθερμικά. Και είναι ο δάσκαλός μου, ο άνθρωπος που μου εμφύσισε τις πολεμικές τέχνες, ο Χαράλαμπος Αργυρίου, ο οποίος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και πανευρωπαϊκός στις φόρμες, στα κάτα, με άδεια χέρια αλλά και με παραδοσιακά γιαπωνέζικα όπλα, όπως είναι τα τόμφα, τα κάμα, η σπάθα σαμουράι και πολλά ωραία ενδιαφέροντα έτσι όργανα που έχουν οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι στον χώρο των πολεμικών τεχνών. Περιμένουμε πάνω από 100 άτομα από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αθλητές και συνοδούς οι οποίοι θα έρθουν από την Αθήνα, από τη Λακωνία, από την Καλαμάτα, από τη Ρόδο, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Είναι και μεγάλη διαφήμιση να πούμε αυτό, έτσι. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή διαφήμιση και για το άθλημά μας αλλά και για τον τόπο. Γιατί όλο αυτό το tour and training θα γυριστεί και ντοκιμαντέρ. Δηλαδή θα υπάρχει ένα τηλεοπτικό συνεργείο και κάποιοι φωτογράφοι οι οποίοι θα τραβήξουν όλες τις δυνατές στιγμές από αυτό το tour and training. Την πρώτη μέρα, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, είναι η μέρα υποδοχής και θα γίνει μια πρώτη χαλαρή προπόνηση στην Αγία Πελαγία το απόγευμα στο 7 με 8. Ξεκινάμε από Αγία Πελαγία, λοιπόν. Ξεκινάμε έτσι. Από Αγία Πελαγία. 9 η ώρα θα γίνει στο ξενοδοχείο Κηθέα το welcome party, όπου όλοι όσοι συμμετέχουν θα δειπνήσουν μαζί μας και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά όλη τη μεγάλη ομάδα των δασκάλων που θα διδάξει, γιατί πέρα από αυτούς τους 4 παγκόσμιους πρωταθλητές που προανέφερα θα είναι και πάρα πολλοί άλλοι δάσκαλοι οι οποίοι θα στελεχώσουν τη μεγάλη ομάδα εκπαιδευτών αυτού του tour and training. Να πω ότι θα είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής του Jiu-Jitsu ο Γιάννης ο Φελούρης, που είναι από τη Λακωνία. Θα είναι ο Κώστας ο Κουβούσης, ο οποίος είναι ομοσπονδιακός προπονητής, αρχιπροπονητής της Ομοσπονδίας του Καράτε. Γνωστός, ναι. Θα είναι η Ναταλή από την Αγία Πελαγία, όπου θα μας κάνει yoga και meditation. Ναι. Θα είναι ο Παύλος ο Κορονέος που θα μας κάνει καποέρα. Θα προσκαλέσουμε και τον κύριο Κύρο Τζάνες να μας κάνει αϊκίντο. Βεβαίως. Και πολύ έτσι φίλοι οι οποίοι μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή από το μυαλό, που θα διδάξουν την πολεμική τους τέχνη, τη μεθοδολογία αυτοάμυνας στις ομάδες που θα συμμετέχουν. Την Τετάρτη λοιπόν θα είναι το welcome party στο Κηθέα. Ξεκινάμε λοιπόν Τετάρτη, είπαμε, να τα πάμε με τη σειρά έτσι να μας ακούνε και οι φίλοι μας. Την επόμενη μέρα Πέμπτη, ναι, η πρώτη πρωινή προπόνηση είναι 8 με 9 το πρωί, όπου θα γίνει στην Αγία Πελαγία και θα έχει χαρακτήρα πιο πολύ ενίσχυσης της φυσικής κατάστασης. Θα πραγματοποιηθεί στον δρόμο της Αγίας Πελαγίας το τρέξιμο μέχρι και το νέο κόσμο, και στην επιστροφή στην περιοχή του Μόλου
θα γίνει η πρώτη πρωινή προπόνηση, όπου ευγενικά μας παραχωρήθηκε από τις λιμενικές αρχές για να μπορούμε να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες και αυτές να φαίνονται από όλο τον κόσμο που διαμένει στην Αγία Πελαγία. 9 με 10 θα πάρουμε το πρωινό μας και 10 η ώρα αρχίζει το tour, το οποίο θα ξεκινήσουμε από το Μυλοπόταμο. Αφού οι φίλοι, οι καλεσμένοι μας γνωρίσουν το κάστρο του Μυλοποτάμου και δουν και τους καταράκτες, μία πρώτη προπόνηση γιόγκα θα γίνει στην πλατφόρμα εκεί που είναι κοντά στους καταράκτες, και πάνω κοντά στον πλάτανο δίπλα στην εκκλησία θα γίνει η δεύτερη πρωινή προπόνηση. Μετά θα πάμε να προσκυνήσουμε στη Μυρτιδιώτισσα, να πάρουμε την ευχή της Παναγίας, γιατί εμείς οι αθλητές είμαστε πολύ έτσι θρήσκοι και πιστεύουμε πολύ στην βοήθεια εξάνωθεν, τη θεϊκή βοήθεια, έτσι, για να μπορέσουμε να είμαστε υγιείς και να κάνουμε όσο καλύτερες αποδόσεις και επιδόσεις μπορούμε, με την ευχή και της ανωτέρας δύναμης του Θεού. Μετά πηγαίνουμε στο Χαλκό, όπου εκεί θα γίνει μια χαλαρή προπόνηση και θα έχουμε έντονο ενδιαφέρον όσον αφορά τον ντοκιμαντέρ και τη φωτογραφία. Πολύ ωραία. Γιατί όπως βλέπουμε τη θάλασσα πάνω δεξιά, υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί σε μια κορυφή ενός βουνού με κάποιες καμάρες και με ένα φυσικό τοπίο φανταστικό. Εκεί θα γίνει πολύ προχωρημένη και πρωτοποριακή φωτογράφηση με κινήσεις καράτε και ζίου ζίτσου από τη Χρυσούλα τη Φατσαία. Οπωσδήποτε θα είναι και το συνεργείο μας και θα τραβάει όλα αυτά τα δρόμενα, και μετά θα καταλήξουμε στη Χώρα και στο Καψάλι, όπου θα επισκεφτούμε το κάστρο και θα κάνουμε και εκεί κάποιες προπονήσεις. Εάν ο καιρός μας το επιτρέψει, ίσως με το βαποράκι, το Glass Bottom, περάσουμε και απέναντι στη Χίτρα. Mm-hmm. Οπότε όλοι οι φίλοι μας να δούνε το μοναδική σου ομορφιά σε αυτό φυσικό τοπίο. Η επόμενη μέρα είναι αφιερωμένη στο Διακόφτη, στο Καλαδί, στην Παλιόχωρα και στον Αυλέμωνα. Δηλαδή ανατολικά και κέντρο του νησιού, όπου εκεί θα γίνουν προπονήσεις και θα έχουμε την γνωριμία με αυτά τα πολύ ωραία χωριά και αυτές τις πολύ ωραίες παραλίες. Η τελευταία, την Παρασκευή το βράδυ, ερχόμενοι επιστρέφοντας από Αυλέμωνα, θα κάνουμε μία στάση στον ποταμό και θα κάνουμε μία επίδειξη στο 8 με 9 παρατέταρτο, 8 και 4 με 9 παρατέταρτο, ένα μισάωρο σόου στην πλατεία, όπου εκεί θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι ποταμίτες και των περιχώρων οι άνθρωποι να δούνε όχι προπόνηση αλλά επίδειξη υψηλών προδιαγραφών από το demo team της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Ζίου Ζίτσου και από μεγάλους παγκόσμιους ποταριστές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα απίστευτα και όμως μοναδικά που έχουμε στις πολεμικές τέχνες. Παρασκευή λοιπόν, 8 και 4 με 9 παρατέταρτο, στην πλατεία του ποταμού θα έχουν την ευκαιρία ο κόσμος να δει ένα πολύ δυνατό μοναδικό show για τα κύθυρα. Την άλλη μέρα, το Σάββατο, είναι αφιερωμένη στην Αγία Πελαγία και στα περίχωρα της Αγίας Πελαγίας. Θα ξεκινήσουμε με προπονήσεις από την Αγία Πελαγία και θα προχωρήσουμε νότια προς τις άλλες παραλίες του Νέου Κόσμου, της Φυριάμου, του Λορέτζου, της Λαγκάδας. Θα κάνουμε ένα trekking μέσα στην Κακιά Λαγκάδα. Ωραία. Όπου και εκεί θα γίνει άλλη μια έτσι πολύ δυνατή φωτογράφηση και το ντοκιμαντέρ έτσι θα προχωρήσει πολύ δυνατά. Θα έχουμε πολύ ωραία στιγμιότυπα από εκεί και θα επιστρέψουμε πάλι κλείνοντας στο Μόλο μία προπόνηση, η οποία και εκεί θα γίνει μία ολιγόλεπτη επίδειξη για τους ανθρώπους και τους φίλους μας από την Αγία Πελαγία. Η Κυριακή είναι η τελευταία μέρα όπου θα γίνει μία χαλαρή προπόνηση πάλι στην Αγία Πελαγία και θα πάρουμε το μεσημεριανό μας, όπου και εκεί θα κλείσει όλο το camp, μοιράζοντας δώρα και αναμνηστικά σε όλους τους συμμετέχοντες, και έτσι όλοι να φύγουν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Όσοι φύγουν με το Βιτσένζος Κορνάρος, όπου φεύγει αργά το βράδυ, αμέσως μετά το μεσημεριανό θα προωθηθούμε προς το Διακόφτη, αναμένοντας το βαπόρι. Στην παραλία πάλι θα κάνουμε άτυπα κάποιες έτσι χαλαρές προπονήσεις, όπου εκεί θα κλείσει και ανεπίσημα το camp, όπου θα έχουν την ευκαιρία οι συμμετέχοντες αλλά και οι φίλοι από το νησί
αλλά και οι φίλοι τουρίστες να έρθουν σε επαφή με τους μεγάλους παγκόσμιους πρωταθλητές, να τους κάνουν ερωτήσεις, να τους δείξουν κάποια πράγματα, κάποιες τεχνικές. Εκεί που στο Μόλο και στην Άμμο μπορείς άνετα να κάνεις τεχνικές και να δείξεις πράγματα εκ του ασφαλούς. Εκεί θα κλείσει όλο το τεχνικό κομμάτι, όλο το tour and training αυτού του πενθυμέρου. Σε πάρα πολλά μέρη λοιπόν, στο νησί μας τα Κύθυρα, και πλούσιο πρόγραμμα βλέπω, αγαπητέ φίλε Γιώργο, πραγματικά πλούσιο πρόγραμμα, πάρα πολλά τα δρόμενα. Και σε μια εποχή που ο κόσμος ακόμα βρίσκεται στο νησί μας και έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να σας δουν πάρα πολλοί φίλοι και να σας θαυμάσουν. Είναι καλή εποχή αυτό που συμβαίνει. Όλοι οι άνθρωποι του νησιού και κυρίως του Συλλόγου της Αγίας Πελαγίας έχουν βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο. Σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία έχουν δώσει δωμάτια δωρεάν και κάποια άλλα δωμάτια σε προνομιακές τιμές, για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε όσο πιο καλύτερα γίνεται αυτό το tour and training σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, γιατί στις ημέρες που περνάμε με την οικονομική κρίση ένα μεγάλο ζήτημα ήταν και αυτό. Βέβαια, πολύ μεγάλο είναι αυτό. Επίσης μας έχουν βοηθήσει και σχεδόν όλα τα εστιατόρια της Αγίας Πελαγίας με πολύ έτσι προσιτές χαμηλές τιμές για το γεύμα που θα πάρουν οι αθλητές και οι συνοδοί. Και γενικώς όλοι οι εμπλεκόμενοι και της Αγίας Πελαγίας αλλά και από το Δήμο Κυθύρων και το Λιμεναρχείο και όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο, αγκάλιασαν την ιδέα μας και βοήθησαν πάρα πολύ έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο που είναι πολλών ετών, έτσι. Αλλά να πραγματοποιηθεί και με έναν τρόπο έτσι ώστε να είναι προσιτό ακόμα και στους πιο ανθρώπους που δυσκολεύονται οικονομικά, ώστε να συμμετέχουν, γιατί ήταν σημαντικό να μην είναι ένα ελιτίστικο κάμπ, ένα ακριβό κάμπ, αλλά μπορεί να συμμετέχει ακόμα και ο άνθρωπος που δυσκολεύεται οικονομικά να συμμετέχει σε τέτοιες καταστάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Θα είμαστε σε μια επαφή τηλεφωνική κάθε μέρα, έτσι, και να μου λες που θα είσαστε για να μπορέσω να κάνω και εγώ ρεπορτάζ. Θα έρθω σε αρκετά σημεία να καλύψουμε και δημοσιογραφικά όλο το team. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στους φίλους ακροατές ότι σε αυτό το tour and training ή σε κάποια προπόνηση ή σε κάποια ημερίδα ή και σε όλο το camp μπορούν οι φίλοι τσιριγότες αλλά και οι άνθρωποι που έχουν έρθει για τουρισμό να συμμετέχουν χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση, απλά γνωρίζοντας από το Facebook και από... Έτσι. Εσένα που είσαι χορηγός επικοινωνίας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά. Να γνωρίζουν το timetable, δηλαδή ανά πάσα στιγμή που βρισκόμαστε στο νησί και όποιο project τους ενδιαφέρει να συμμετέχουν. Να σας πω ότι στις προπονήσεις αυτές που προανέφερα θα υπάρχουν σε κάθε προπόνηση 3 ή 4 ίσως και 5 διαφορετικά stage. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας δάσκαλος μπορεί ας πούμε να κάνει πολύ προχωρημένη δυνατή προπόνηση για τα παιδιά των εθνικών ομάδων που είναι πολύ απαιτητική προπόνηση και πολύ προχωρημένη. Ένας άλλος προπονητής θα κάνει προπόνηση για τα μικρά παιδιά η οποία θα είναι εξειδικευμένη για μικρά παιδιά. Άλλος προπονητής μπορεί να ασχοληθεί με τις διατάσεις, με τη γιόγκα, με το meditation και με διάφορα τέτοια εναλλακτικά. Και ένας άλλος προπονητής θα μπορεί να κάνει προπόνηση στους newcomers, δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί λίγο ή με κάτι άλλο ή ίσως και με τίποτα από τις πολεμικές τέχνες, αλλά θέλουν με το μαγιό τους ή με ένα σοτσάκι, ένα μπλουζάκι, με μια αθλητική φόρμα να συμμετέχουν σε λίγο ή σε μεγάλο ποσοστό στις προπονήσεις που έχουμε. Είναι ευπρόσδεκτοι λοιπόν όλοι. Όλοι. Όποιος θέλει να συμμετέχει σε μία ή σε δύο προπονήσεις, δηλαδή σε κάποιες ωριές έτσι προπονήσεις, η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. Όποιος θέλει να συμμετέχει σε μία ολοκληρωμένη ημερίδα, δηλαδή να ακολουθήσει από την νωρίς το πρωί της προπονήσης μέχρι και την τελευταία προπόνηση που θα γίνει το βράδυ, η συμμετοχή είναι στα 10 ευρώ. Όποιος θέλει να συμμετέχει σε όλο το tour and training από την αρχή μέχρι το τέλος και τις 5 μέρες, η συμμετοχή του είναι στα 50 ευρώ και βέβαια έχει όλα τα προνόμια που έχουν και συμμετέχοντες αθλητές, δηλαδή θα έχει δώρο
το μπλουζάκι, που είναι μπλουζάκι με τα σήματα του Tour and Training. Έτσι θα πάρει δίπλωμα υπογεγραμμένο από όλους αυτούς τους παγκόσμιους πρωταθλητές και τους δασκάλους που συμμετέχουν, και όλα τα δωράκια που έχουν ετοιμάσει οι φίλοι Αγιοπελαγιώτες για τους συμμετέχοντες. Πάρα πολύ ωραία, ακούγονται όλα αυτά. Μπράβο σας. Να δούμε λίγο την υλοποίηση της ιδέας. Πώς ξεκίνησε, φίλε Γιώργο? Πολλά χρόνια το είχα στο μυαλό μου, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί για τους γνωστούς λόγους. Υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητας από τα διάφορα σημεία της Ελλάδας στο νησί. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι μέχρι πρότινος οι τοπικοί παράγοντες δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι ένα τέτοιο πενθήμερο με τις τιμές τις γνωστές και στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία θα ανέβαινε πάρα πάρα πολύ ψηλά το budget συμμετοχής, οπότε αυτό όλο ήταν απαγορευτικό. Πραγματοποιήθηκε πέρυσι και πρόπερσι ένα ανάλογο camp στη Ζάκυνθο και αυτό μας ξύπνησε λιγάκι, θα έλεγα, εμάς τους τσιριγώτες, να αντιδράσουμε και να αντιπροτείνουμε έτσι κάτι το οποίο θα ήταν πιο δυνατό, θα ήταν κάτι πιο οργανωμένο, θα ήταν και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αυτό το tour and train να γίνεται προπόνηση από σημείο σε σημείο δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Και η πρωτοποριακή αυτή ιδέα ήταν, και βέβαια η βοήθεια των τοπικών παραγόντων, ήταν αυτά τα δύο συστατικά της μεγάλης επιτυχίας και της μεγάλης συμμετοχής που αναμένουμε σε αυτό το πρώτο tour and train. Σκοπός μας είναι αυτό να γίνει θεσμός, να πραγματοποιείται κάθε χρόνο, στο τέλος του καλοκαιριού, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, όπου είναι κομβική περίοδος για μας όσον αφορά τις προετοιμασίες των αθλητών, και να βοηθάμε και το νησί όσο αναφορά τον αθλοτουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, να γνωρίσουμε το νησί σε όλους τους φίλους των πολεμικών τεχνών και να χαρακτηριστεί ως ένα νησί το οποίο είναι νησί που έχει δράσεις όσον αφορά τις πολεμικές τέχνες. Να πούμε εδώ στους φίλους ακροατές ότι είναι πάρα πολλές οι ομοσπονδίες, οι αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ομοσπονδίες πολεμικών τεχνών, όπως είναι το Ζιουζίτσου, το Καράτε, το Τζούντο, το Ταϊκβοντό, η Πάλι, πάρα πολλές ομοσπονδίες, έτσι, οι οποίες διαχειρίζονται δελτία αθλητών πάρα πολύ μεγάλου αριθμού, θα λέγαμε. Δηλαδή, αν μπορούσαν όλες οι πολεμικές τέχνες να συστεγαστούν σε μία συνομοσπονδία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ μαζί. Μάλιστα. Και αυτό που λέω είναι τεκμηριωμένο, δεν είναι δηλαδή ένας ευσεβής πόθος. Σίγουρο είναι ότι θα πηγαίνει κάθε χρόνο καλύτερα αν πραγματικά γίνει θεσμός, διότι εντάξει, φέτος είναι η πρώτη χρονιά, θα γίνει και η σχετική διαφήμιση και ελπίζουμε ότι από του χρόνου θα πηγαίνει πολύ πολύ καλύτερα. Αυτό είναι σίγουρο, με τη συμμετοχή του κόσμου να είναι μεγαλύτερη. Αγαπητέ φίλε Γιώργο, δηλαδή να πούμε ότι εσύ είσαι ο βασικός εμπνευστής αυτής της ιδέας, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό, και σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν για μένα όνειρο να οργανώσουμε κάτι τέτοιο εδώ στο νησί. Θέλω στους φίλους μου να γνωρίσω το νησί και τις ομορφιές. Μπράβο. Του. Έχουμε πολλές ομορφιές. Πρέπει να ομολογήσω ότι η λέξη Κύθυρα έχει ένα ιδιαίτερο ρεύμα. Όποτε έλεγα τη λέξη Κύθυρα και ότι θα κάνουμε το tour and training στα Κύθυρα, όλοι λέγανε ότι αχ, τι ωραία ιδέα να πάμε στα Κύθυρα, να γνωρίσουμε τα Κύθυρα, ή είχα στο σχεδιασμό μου να πάω στα Κύθυρα και τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία να έρθω στα Κύθυρα. Έχει δηλαδή η λέξη Κύθυρα και γενικότερα το νησί ένα ηλεκτρισμό, ένα ρεύμα το οποίο είναι πολύ ισχυρό. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε εμείς εδώ στο Τσιρίγο και να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερους fans για το νησί και κατ' επέκταση καλύτερο, πλουσιότερο, ποιοτικότερο τουρισμό. Ο τουρισμός μπορεί να είναι θρησκευτικός, μπορεί να είναι τουριστικός, μπορεί να είναι τουρισμός για λόγους υγείας. Υπάρχουν πολλές εκφάνσεις στον τουρισμό. Εγώ στο κομμάτι του αθλητισμού, στο κομμάτι που μου αναλογεί, θα βοηθήσω όσο μπορώ, έτσι ώστε αυτό να γίνει θεσμός, να γίνει ένα επίκεντρο των πολεμικών τεχνών το Πάσχα για προετοιμασίες αγωνιστικών ομάδων και το καλοκαίρι, την τελευταία περίοδο,
και σιγά σιγά φιλοδοξούμε αυτό να γίνει και διεθνές το camp. Μάλιστα. Οπότε να έχουμε φιλοξενούμενους και από το εξωτερικό, γιατί οι ξένοι αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα και θέλουν να συνδυάσουν το άθλημα που αγαπούν με τον τουρισμό. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Πραγματικά θα είναι κάτι, είναι κάτι μοναδικό για το νησί μας. Αγαπητέ Γιώργο, φίλε Γιώργο Ζαντιώτη, θα ήθελα έτσι να μου πεις λίγα λόγια για σένα. Ομοσπονδιακός προπονητής λοιπόν, έχεις ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία να ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Σίγουρο αυτό, έτσι. Πες μου λίγο φέτος, για σένα. Φέτος κλείνω 30 χρόνια ενασχόλησης με τις πολεμικές τέχνες. 30 ολόκληρα χρόνια λοιπόν. Ξεκίνησα στην ηλικία των 13 ετών, κάνοντας στο Βασίλη τον Ζαχόπουλο Κινάου Ακαράτε. 10 χρόνια αργότερα ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με το Ζιου Ζίτσου, το οποίο και το λάτρεψα, γιατί για μένα είναι μια πολεμική τέχνη η οποία σε συνδυασμό με το Κινάου Ακαράτε προσφέρει έτσι μια πληρότητα όσον αφορά το χώρο των πολεμικών τεχνών και της αυτοάμυνας. Έκανα διεθνείς φίλους, δραστηριοποιήθηκα σαν αθλητής στις εθνικές ομάδες, είχα πολύ σημαντικές επιτυχίες στο εξωτερικό και υπήρξα ο πρώτος ομοσπονδιακός προπονητής μέχρι και σήμερα για το άθλημα του Ζιουζίτσου και έχω βοηθήσει πάρα πολύ και στην ανάπτυξη τόσο στον ελλαδικό όσο έτσι, και πρέπει. Στο χώρο του εξωτερικού για το άθλημα του Ζιουζίτσου. 10 χρόνια αργότερα ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με τον Krav Maga. Είναι μια Ισραηλινή μέθοδος αυτοάμυνας, σύγχρονη μέθοδος αυτοάμυνας για πολίτες, για στρατιωτικούς, για ανθρώπους που ασχολούνται με το VIP Protection, για μικρά παιδιά, για γυναίκες. Είναι μια αποκλειστική μέθοδος αυτοάμυνας, δεν είναι πολεμική τέχνη, όπου βοηθάει τους συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αυτοάμυνας. Πώς εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά μπορούν να βρουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα για μικρά παιδιά, για γυναίκες, για πολίτες, για επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως οι ταξιτζίδες, όπως οι άνθρωποι στη φύλαξη υψηλών προσώπων, mm-hmm. όπως σε διάφορους ευαίσθητους τομείς, όπου κάθε μέρα όλο και περισσότερο δημιουργείται η ανάγκη της γνώσης της αυτοάμυνας. Η αυτοάμυνα, πέρα από την πολεμική τέχνη και το άθλημα, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα εφόδιο, ένα εργαλείο ζωής, το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι. Και πόσο μάλλον τα μικρά παιδιά που δεν ξέρουμε στο μέλλον τι κοινωνίες και τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Σωστό. Για μένα είναι ένας τρόπος ζωής. Εργάζομαι πολύ σκληρά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στη σχολή μου, στη Λεωφόρο Βάρης 15, να πούμε στο ότι... δίλοφο της Βάρης. Έχεις και σχολή, βέβαια. Και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ναι. στην αίθουσα 7. Είναι τα δύο μεγάλα κέντρα, οι δύο μεγάλες σχολές όπου συνεργάτες μου και εγώ δραστηριοποιούμε στο όχι μόνο στις πολεμικές τέχνες που προανέφερα, αλλά σε όλο το φάσμα των πολεμικών τεχνών, με συνεργασία εκλεκτών συναδέλφων. Είμαι στα εκπαιδευτήρια γείτονα πάρα πολλά χρόνια, από το 1995, όπου διδάσκω μικρά και μεγάλα παιδιά νηπιαγωγείου, τάξης δημοτικού και γυμνασίου στην ενδιαφέρουσα πολεμική τέχνη του Ζιου Ζίτσου, και έχουμε αναπτύξει πολύ έτσι δυνατές διδασκαλικές έδρες στο Μαρκόπουλο, στο Κοροπή, στη Βουλιαγμένη, και τώρα από Σεπτέμβριο θα ανακοινώσουμε καινούργιες διδασκαλικές έδρες και πέρα από τον στενό κλειό της Αττικής, με συνεργασίες στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπό την επωνυμία των σχολών Γκέομπουκαν. Γκέομπουκαν είναι ένας αριθμός συνεργατών και σχολών όπου κάτω από τη δική μου διεύθυνση και το δικό μου συντονισμό συνεργαζόμαστε και αναπτύσσουμε τα αθλήματα των πολεμικών τεχνών που σας προανέφερα. Επίσης να πούμε ότι εδώ κοντά μας έχουμε τον Θανάσιο Ζαντιώτη. Ναι, να μιλήσουμε λίγο. Τον Ηλία τον Μπίκη, τον ανιψιό μου. Τσιριγωτάκια και αυτά. Τσιριγωτάκια, από μικρά έρχονται κάθε χρόνο εδώ στα Κύθυρα. Κάνουμε πρωί και απόγευμα πολύ συγκεκριμένη και απαιτητική προπόνηση με τα δύο παιδιά αυτά, και πολλοί έτσι αγιοπελαγιώτες και φίλοι μπορεί να έχουν δει τις προπονήσεις που κάνουμε στα ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πελαγίας, και ο λόγος είναι συγκεκριμένος, γιατί τέλη Σεπτεμβρίου έχουμε ένα μεγάλο παγκόσμιο πρωτάθλημα παιδών κάτω των 15 ετών, όπου αυτά τα δύο παιδιά θα συμμετέχουν, θα εκπροσωπήσουμε την εθνική παιδών τη χώρα μας. Μπράβο. Και βέβαια το νησί μας,
και φιλοδοξούμε, έτσι όπως βλέπουμε την προετοιμασία που κάνουν τα παιδιά και τις επιδόσεις και τις αποδόσεις που βγάζουν, να έχουν μια καλή έτσι, παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και γιατί όχι να διεκδικήσουν και μια πολύ καλή θέση και ίσως και μετάλλιο. Καλή επιτυχία. Αυτό θα είναι υπέροχο για αυτή την μικρή ηλικία να καταφέρουν οι αθλητές μας να κερδίσουν κάποια μεγάλη καταξίωση σε αυτό το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται επαναλαμβάνω στη χώρα μας. Και βέβαια θα είναι πιστεύω ικανοποιημένοι και όλοι οι τσιριγότες που θα νιώθουν ότι σε όλους τους τομείς, ακόμα και σε αυτόν τον τομέα, οι άνθρωποι του νησιού, οι τσιριγότες, οι κυθύριοι διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έτσι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Να μας πεις δύο λόγια ο μικρός μας φίλος, ο γιος σου. Θανάση. Θανάση μου, για αυτούς που σου αρέσουν οι πολεμικές τέχνες πολύ, στα χνάρια του μπαμπά σου. Ναι. Πολύ, έτσι. Πολύ. Ασχολείσαι πάρα πολλές ώρες. Και μαζί με τον ξάδερφό μου, τον Ηλία Ντομπίκη, θα συμμετέχουμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Jiu-Jitsu, όπως σας είπε ο πατέρας μου. Ναι. Και έχουμε επιλεγεί στην εθνική ομάδα Jiu-Jitsu. Μπράβο. Καλή επιτυχία. Εύχομαι να πάρετε μετάλλιο. Να είστε καλά και εσύ φίλε μου. Καλή επιτυχία. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να σας απολαύσουμε την Τετάρτη, πρώτη μέρα, να το πούμε και πάλι. Τετάρτη απόγευμα, πρώτη μέρα, μια πρώτη άτυπη προπόνηση κάτω στην Αγία Πελαγία. Σε ποιο μέρος ακριβώς? Ένα τατάμι, είναι το ειδικό στρώμα που έχουμε εμείς στις πολεμικές τέχνες. Το τατάμι θα στρωθεί στο ενδιάμεσο διάζωμα μεταξύ του εστιατορίων Στέλλα και του Μπλε. Που πολύ ωραία, ένα ωραίο πάρα χώρο ωραία εκεί πέρα. Και το άλλο κομμάτι θα στηθεί στην άκρη του Μόλου, όπου θα δημιουργήσουμε δύο πυρήνες, όπου οι φιλοξενούμενοι με το που θα τακτοποιηθούν στα ξενοδοχεία θα μπορούν να κάνουν την πρώτη τους χαλαρή προπόνηση και την πρώτη τους προσαρμογή σε αυτό το μεγάλο tour and training που ξεκινάει. Τι ώρα είναι? Αυτό θα πραγματοποιηθεί 7 με 8 το απόγευμα. 7 με 8 Τετάρτη λοιπόν, ξεκινάμε. Τετάρτη στην Αγία Πελαγία λοιπόν. Μετά στις 9 η ώρα το βράδυ στο Κηθέα θα πραγματοποιηθεί το welcome party για όλους τους συμμετέχοντες. Ναι. Θα είναι και εκπρόσωποι από το Δήμο Κηθείρων, από το Λιμεναρχείο. Ήθελα τώρα να κάνω την εξής ερώτηση. Όλοι οι επίσημοι θα παρευρεθούν εκεί για να καλωσορίσουν και να συμμετέχουν στο ξεκίνημα αυτό του μεγάλου tour and training. Από το Δήμο είχαμε κάποια έτσι προσφορά, κάποια χορηγία από το Δήμο Κηθείρων? Από το Δήμο Κηθείρων είχαμε μια μεγάλη βοήθεια και η βοήθεια είναι η εξής για εμάς. Είναι η αναγνώριση του ΚΑΜΠ. Μπράβο. Και η βοήθεια του να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το ΚΑΜΠ κάνοντας τις προπονήσεις σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους χωρίς να έχουμε δυσκολίες και προβλήματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης δεν είναι εύκολο να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να ενισχυθούμε για να μπορέσουμε να τρέξουμε καλύτερα το ΚΑΜΠ, αλλά εμείς οι άνθρωποι των πολεμικών τεχνών και ιδιαίτερα της δικιάς μου ομάδας είμαστε άνθρωποι που προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, δεν έχουμε απαιτήσεις και με χαμόγελο και με σύνεση κάνουμε αυτό που αγαπάμε και προσπαθούμε να διαδώσουμε και να αναπτύξουμε τα ωφέλη από αυτή την ενασχόληση σε ένα μεγαλύτερο, ευρύτερο κοινό. Ας ελπίσουμε ότι η χώρα μας θα ανακάμψει, θα πάει καλύτερα, θα υπάρχουν καλύτερες βοήθειες και έτσι στο μέλλον να έχουμε και κάποια οικονομική βοήθεια από το Δήμο, που επαναλαμβάνω από την πρώτη στιγμή της ιδέας μας στάθηκε αρρωγός και βοηθός κατά όλα τα υπόλοιπα με τον καλύτερο τρόπο. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε σένα αλλά και σε όλους όσους θα συμμετάσχουν και βεβαίως και στους μικρούς μας φίλους. Σίγουρα θα πάει καλά, θα το παρακολουθούμε, θα μιλάμε. Φίλε Γιώργο, θα ξαναμιλήσουμε, δεν είναι η τελευταία φορά τώρα. Έτσι. Βεβαίως, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Θα είμαστε κοντά σας να στηρίξουμε και τη δικιά σας την προσπάθεια, η οποία είναι πολύ φιλότιμη και σημαντική. Να ενημερώνεται ο κόσμος και η ενημέρωση που παρέχεται στον κόσμο, η πολύπλευρη ενημέρωση που παρέχει στον κόσμο, είναι εξαιρετική και θέλω να σε συγχαρώ και εγώ από την πλευρά μου για τη μεγάλη σου προσπάθεια αυτή που κάνεις
για το θέμα της ενημέρωσης, αλλά και για τη μεγάλη βοήθεια σαν χορηγός επικοινωνίας που είσαι. Το καταδύναμε. Για την ενημέρωση για αυτές τις δράσεις που κάνουμε. Σίγουρα θα σου δίνουμε ένα δελτίο τύπου, ναι, για τα αυτό... καθημερινά δρόμενα. Μπράβο, θα το χρειαστώ. Και εκ των προτέρων θα σου δίνουμε νωρίτερα το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Για να το ανακοινώνουμε, ναι. Φίλοι ακροατές, να έχουν μια σαφή εικόνα για το πού θα βρισκόμαστε και όπου θέλουν να παρακολουθούν ακριβώς, ή και να συμμετέχουν, αν επιθυμούν, στις δράσεις μας. Ακριβώς αυτό θα κάνουμε. Είπαμε λοιπόν να αρχίζουμε την Τετάρτη δυναμικά πολύ από την Αγία Πελαγία. Ξεκινάμε δυνατά, ξεκινάμε με μέλι τσιριγότικο και με παξιμάδι από τον Καραβά. Έτσι. Και σούπερ. Με την φιλοξενία και το χαμόγελο των τσιριγωτών, με την ομορφιά της θεάς Αφροδίτης και με το δυναμισμό του Μπαρμπαρόσα θα προχωρήσουμε. Μπράβο, πολύ μου άρεσε αυτό το τελευταίο. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.